Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είναι Τρίτη, 3 Ιανουαρίου του 2023 και είμαστε κοντά σας στην πρώτη τηλεοπτική εκπομπή για την νέα χρονιά. Ευχόμαστε σε όλους υγεία, πραγματικά υγεία, τύχη, ελπίδα, ευτυχία και φυσικά η κάθε σας επιθυμία να εκπληρωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Μπαίνουμε κυρίες και κύριοι σε ένα 2023, μπήκαμε μάλλον για την ακρίβεια, όπου ο καθένας αναρωτιέται τι θα γίνει. Όταν από την Κίνα, την περιοχή που πριν 3 χρόνια ξεκίνησε η πανδημία του COVID, από τα εργασία της Σουχάν, όπως πιστεύω εγώ προσωπικά, και ο μισός τουλάχιστον πλανήτης, ξαφνικά βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, μα με το ένα, μα με το άλλο, ανησυχούν πάρα πολύ και εμείς βέβαια διαβάζοντας όλα αυτά, πως ξαφνικά στην Κίνα υπάρχει μια τεράστια διάδοση κάποιας μορφής κορονοϊού. Δεν είναι όμικρον, είναι κάποια άλλη μορφή που αναζητούν οι επιστήμονες να δουν τι επιπτώσεις έχει. Ήδη πολλά κράτη ζητάνε τεστ, αρνητικά τεστ COVID από τους ταξιδιώτες που έρχονται από την Κίνα στην Ευρώπη, όπως είναι το Ισραήλ, η Ιταλία, η Αμερική τώρα, η Ινδία κτλ. Φαίνεται όμως ότι μάλλον ο φόβος αυτός, από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε από τους επιστήμονες, δεν πρέπει να είναι δικαιολογημένος. Σίγουρα υπάρχει φόβος, σίγουρα χρειάζεται προσοχή, αλλά έχοντας από τη μια την κακή ανάμνηση του COVID. Πάμε στον πόλεμο. Στον πόλεμο ο οποίος για τον ευρωπαϊκό μόνο λαό έχει επιφέρει δεινά, μεγάλα δεινά, απρόσβλητες οι καταστάσεις που ζήσαμε, με τρομερές επιπτώσεις σε όλους μας, με τη βενζίνη να είναι στο 1,75-1,80 σήμερα, με το πετρέλαιο στα ύψη, με την ενέργεια στα ύψη, με τα πορτοφόλια όλων να έχουν αδειάσει από ό,τι αποτιμιεύσεις γίναν τα χρόνια του κορονοϊού και όχι μόνο, και από εκεί πέρα με μια κυβέρνηση να προσπαθεί να βοηθήσει τον ελληνικό λαό με επιδόματα, δηλαδή με μια επιδοματική πολιτική. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ενέργειας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος υπουργός και επενδύσεων, με συγχωρείτε, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος θα απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα, να μας πει για την ακρίβεια, να μας πει για το καλάθι του νοικοκυριού, πώς βλέπει να εξελίσσεται η πορεία του, να μας πει για τις διεθνείς σχέσεις, γιατί μπήκαμε στο 2023 και φαίνεται, λένε μερικοί, πως υπάρχει μια συνεννόηση Αθήνας-Άγκυρας για το πότε θα γίνουν εκλογές, με εκατέρωθεν λόγω μαχίας, εισαγωγικά και χωρίς, με σκοπό και η κυβέρνηση εδώ και ο Ερντογάν εκεί να υποφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότερο στο εκλογικό αποτέλεσμα των εκλογών που σύντομα θα γίνουν και στις δύο χώρες. Με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει στον κύριο Κουτσούμπα πριν λίγες ημέρες ότι εσείς είστε έτοιμοι μετά τον Απρίλιο, σύμφωνα με διαρροές πάντα του Περισσού, είμαστε έτοιμοι για εκλογές ανά πάσα στιγμή. Και φυσικά με το Πασόκ να φαίνεται να κάνει υπόγειες συμφωνίες με τον ΣΥΡΙΖΑ, το όνειρο του Ανδρουλάκη είναι να γίνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Δεν έχει άλλο πρόβλημα ο Ανδρουλάκης, ούτε η καηλή του τον απασχολεί, ούτε τίποτα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ο Ανδρουλάκης θέλει να κάνει εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Αυτό είναι το όνειρό του. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι θα συμμαχίσει με τον Τσίπρα σε μια κυβέρνηση, αν τελικά δεν υπάρχει δυνατότητα, σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού μετά τις εκλογές, με κάποια θέματα τα οποία θέλουν και οι δύο να λύσουν εις βάρος όσων έκανε, όπως λένε οι ίδιοι, η Νέα Δημοκρατία. Αλλά το βασικότερο απ' όλα είναι οι εθνικοί λόγοι, είναι η περιβόητη απόφαση ενός δικαστή, ο οποίος άσκησε εθνική πολιτική με την απόφασή του για τη διδασκαλία της εθνικής γλώσσας στην Ελλάδα, αδιανόητο και απαράδεκτο, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, με την στάση της κυβέρνησης και των βουλευτών αυτής, η οποία δεν είναι ενδεδειγμένη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια, εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το 2023, καθώς τα πάντα τρέχουν. Εμείς να ευχηθούμε μια καλή χρονιά σε όλους, γιατί πηγαίνοντας πιο βόρεια εκεί όπου ο πόλεμος μένεται, και συγκεκριμένα στο Κίεβο, όπου η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα πάει μαζί με τον κύριο Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σε λίγες ημέρες, στις 3 Φεβρουαρίου, για να συζητήσουν για την ενταξιακή πορεία του Κιέβου, της Ουκρανίας δηλαδή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
σύνοδος κορυφής με Ursula von der Leyen και Charles Michel μαζί με τον Ζελένσκι, αλλά και με ένα δώρο, την προκαταβολή των 18 δισεκατομμύριων ευρώ που θα πάει, που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, στην Ουκρανία. Βλέπετε, δίνουμε γη και είδωρ στην Ουκρανία για να την βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει την εισβολή. Την ίδια ώρα λοιπόν που στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γίνονται αυτά, ενώ δίνεται βοήθεια 18 δις συνολικά στον Ζελένσκι, υπάρχουν κυρώσεις στη Ρωσία, κυρίες και κύριοι, αλλά πλήρη αδιαφορία για τον Ατήλα, ο οποίος συνεχίζει να έχει στην Κύπρο το 37% υποκατοχή. Καμία κύρωση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και αν είναι εύκολο παρακαλώ να βλέπουμε και τους σχετικούς τίτλους στην οθόνη, σας ευχαριστώ. Αδιαφορία λοιπόν για την κατοχή της Κύπρου από τον Ατήλα, προκλητική αδιαφορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω γιατί δεν πιέζουν οι κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου, πραγματικά δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι βγάζουμε, όπως λέει ο λαός, στα μάτια μας με υπερβολικές κυρώσεις εναντίον των Ρώσων, αγνοώντας την πραγματικότητα, αγοράζοντας φυσικό αέριο από το ρωσικό, όχι απευθείας σε καλύτερη τιμή, αλλά μέσω Ινδίας και Κίνας, γιατί κάποιοι πρέπει να κερδίζουν πολύ περισσότερα. Και ενώ αυτά συμβαίνουν λοιπόν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, έρχεται η Αυστριακή Υπουργός, η κυρία Κλαούντια Τάνερ, η οποία δηλώνει πως είναι τα πράγματα δύσκολα, περιμένουμε blackout στην Ευρώπη λόγω της ενέργειας, αλλά λέει η κυρία Υπουργός, υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει και μεγάλο blackout στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των επιθέσεων hacker σε μονάδες διανομής ενέργειας. Δηλαδή, hacker του Πούτιν, όπως λέει η κυρία Κλαούντια Τάνερ, είναι πιθανό να ετοιμαστούν, είναι πιθανό, συγγνώμη, να βάλουν εναντίον μονάδων ενέργειας, να τις βγάλουν εκτός λειτουργίας και η Ευρώπη, πέρα από την έλλειψη ενέργειας, να κινδυνεύσει να μείνει χωρίς ενέργεια λόγω των επιθέσεων των hacker. Και το ερώτημα είναι, όπως λέει η Υπουργός της Αυστρίας, όχι αν θα γίνουν blackout, αλλά πότε θα επιλέξει ο Πούτιν να κάνει blackout. Και βέβαια, κλείνοντας το πρόλογό του και πριν πάμε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να σας πω ότι η Άγκυρα έκανε μια συμφωνία με την Ρωσία για λογαριασμό της Συρίας. Το έχω ξαναπεί ότι η Άγκυρα πριν λίγα χρόνια εισέβαλε στην Ρωσία, στην Συρία, συγγνώμη, για να εγκαταλείψουν οι Κούρδοι το όνειρό τους, το όνειρο της ανεξαρτησίας. Οι Κούρδοι αναγκάστηκαν να στραφούν στον Άσαντ, να ζητήσουν βοήθεια, να ξεχάσουν κάθε ιδέα δημιουργίας κουρδικού κράτους, αυτό με τη βοήθεια των Ρώσων, οι οποίοι Ρώσοι στηρίζουν Άσαντ και δεν θέλουν κουρδικό κράτος, το οποίο θέλουν οι Αμερικάνοι. Και τι έγινε λοιπόν, έρχεται η Τουρκία μετά από τόσα χρόνια και λέει, υπογράφηκε συμφωνία, ότι θα φύγω από όλα τα κατεχόμενα εδάφη της Συρίας, εντυπωσιακό, αλλά δηλώνω μαζί με τη Ρωσία και τη Συρία ότι οι Κούρδοι μαχητές είναι πράκτορες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Τι γίνεται εδώ, βλέπουμε μια μεγάλη σχέση αγάπης και έρωτα, θα έλεγα, ανάμεσα στην Μόσχα, την Άγκυρα και τη Δαμασκό, μεγάλη σχέση αγάπης. Η Άγκυρα κάνει πίσω, γιατί η Άγκυρα αυτή τη στιγμή εξαρτάται από τη Ρωσία, φεύγει, άγνωστο με τι ανταλλάγματα. Ο Άσαντ δικαιώνεται, ξαναπαίρνει το χαμένο έδαφος. Οι Τούρκοι παίρνουν άλλα ανταλλάγματα, θα τα μάθουμε στην πορεία σίγουρα. Και οι Ρώσοι είναι τα αφεντικά της περιοχής. Αυτή είναι πραγματικότητα όταν γνωρίζουμε ότι δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν πιέζεται η Τουρκία, δεν πιέζεται ο Ατήλας να εγκαταλείψει και την κατεχόμενη Κύπρο, να πάρει τον στρατό από την Κύπρο και ταυτόχρονα δεν πιέζεται ο Ατήλας να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για με τις παραβιάσεις και παραβάσεις στην ΑΟΣ, τις αμφισβητούμενες περιοχές που δημιουργεί, το κάζος Μπέλη που μας λέει και όλα τα σχετικά. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα τα συζητήσουμε ευθύς αμέσως με τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίον καλησπερίζω. Καλησπέρα σας, Υπουργέ μου, καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία σε εσάς, κύριε Καλόγυρε, στους εργαζόμενους στο κανάλι και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας τιμάτε. Είναι η πρώτη εκπομπή του έτους και με τιμάτε ιδιαίτερα. Ήρθα για να κάνω και ποδαρικό. Γενικά έχω καλό σεφτέ με
με προτιμούν τα καταστήματα για σεφτέ. Και επειδή το Βεργίνα είναι ένα κανάλι το οποίο το υποστηρίζω διαχρονικά και θέλω και να πω το γιατί, όχι γιατί έχουμε κάποια προσωπική σχέση, που την έχουμε, δεν είναι κρυφή, αλλά διότι στην εποχή της συμφωνίας των Πρεσπών αυτό το κανάλι έπαιξε το βασικό ρόλο για να γίνει το πρώτο μεγάλο φιλαλτή στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο και προκάλεσε τη μεγάλη παλαϊκή αντίδραση σε αυτή την πολύ κακή για την Ελλάδα δυστυχώς συμφωνία. Υπουργέ μου, μια και ξεκινήσατε με την συμφωνία των Πρεσπών και με την συμβολή στην διοργάνωση των συλλαλητηρίων της Βεργίνας τηλεόραση, θέλω να σας πω το εξής. Φαντάζομαι είστε ενήμερος για τις κινήσεις σχετικά με την διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας, αν υπάρχει μακεδονικής γλώσσας, μια απόφαση ενός δικαστή στη Φλόρινα, όπως επίσης είστε ενήμερος για τις για τις αιτήσεις που κάναμε αναστολής ακύρωσης αυτής της απόφασης, πάρα πολλά σωματεία, μεταξύ αυτών και εμείς ήμασταν μαζί με κάποια σωματεία, και από εκεί και πέρα γνωρίζετε και την πρόταση της κυρίας Στάνου, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι η συμφωνία των Πρεσπών μπορεί να ακυρωθεί ή να ανασταλεί για τους χι λόγους, και ταυτόχρονα είπε ότι και ο δικαστής άσκησε εθνική πολιτική. Η κυρία Στάνου είναι σεβαστή, πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, αλλά ήταν και διευθύντρια του τμηματικού γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Εάν θα ήθελε να συμβάλλει με τις νομικές της γνώσης συμφωνία, μπορούσε να το κάνει τότε, πριν η συμφωνία κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Είναι και λίγο οξύμορον, αντιφατικών έως και υποκριτικών. Η κυρία Θάνου, που υπηρέτει την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και την είδε του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά, να κρίνει εμάς για το πώς χειριζόμαστε με τον Πρεσπών. Άρα, να ξέρουμε τι συζητάμε. Τώρα, η συμφωνία. Θυμίζω, η κυρία Θάνο, όπως είπατε, είναι πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Όλοι θυμόμαστε και τις επιτροπές συνταγωνισμού και όλα αυτά. Και νομικού γραφείου του Πρωθυπουργού Αλέξη. Και κατακριτία και από εσάς και από όλους εμάς για την απόφασή της αυτή. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται μια πολύ καλή γνώστη των νομικών, όπως είναι εγώ η κυρία Θάνο. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι θα κάνει ο δικαστής της αιτήσης αναστολής. Όχι, αλλά λέει ότι αν μπορεί ρωτάτε, να ανασταλεί η συμφωνία των Πρεσπών. Όχι, συμφωνία βάσει το άρθρο 60 της Συνθήκης της Βιέννης. Λέει συμφωνία, συγκεκριμένα πράγματα. Η συμφωνία πράγματα. Για να ανασταλεί μια συμφωνία που έχει κυρωθεί ως διεθνή συμφωνία, πρέπει να πας σε ένα διεθνές δικαστήριο και να την ακυρώσεις. Για να δεχθεί ένα διεθνές δικαστήριο, να επικαλέσει το άρθρο 60 στη Χάγη, ας πούμε, και να πεις να την ακυρώσω. Εάν αυτό για να έχει βάση για να έχει πιθανότητες, πρέπει να είναι κατάφορη παραβίασή της. Τέτοια κατάφορη παραβίαση του κυβερνήτων δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικροπαραβιάσεις πράγματι. Μεγάλες παραβιάσεις. Αλλά όχι, τις μαζεύουμε όλες μία-μία. Υπάρχουν πολλές μικρές παραβιάσεις, μόλις κάνουμε καταγγελία το διορθώνουν. Και τι γίνεται εδώ, εάν χάσει αυτό το δικαστήριο, που είναι λίγα πιθανόν, μετά έχει πραγματικά υποστεί εθνική ήττα με τεραστία διαστάσεις. Μα και τώρα έχουμε υποστεί εθνική. Θέλω να υπενθυμίσω και χαίρομαι μαζί σας ότι πριν κυρωθεί η συμφωνία αυτή από τη Βουλή των Ελλήνων, μου είχατε κάνει τιμή και με είχατε καλέσει στο Βελίδιο και είχα μιλήσει μια μεγάλη εκδήλωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που ήταν τότε θυμάμαι μαζί μου και ο Γιάννης Ομάζης και κάποιοι άλλοι. Καθηγητής. Εκεί, αν θυμάστε, με είχαν ρωτήσει από το κοινό εάν κυρωθεί από τη Βουλή και κερδίσετε τις εκλογές, σκοπεύετε να κυρώσετε ή να την τηρήσετε. Και σας θυμίζω, είπα να την τηρήσω. Γιατί αν κυρωθεί από τη Βουλή, δεν μπορεί να ακυρωθεί χωρίς πολύ σοβαρές συνέπειες. Και μάλιστα, αν θυμάστε, πήρε και από κάτω κάποια γιούχα, κάποια φασαρία, μετά κάποιοι ψυχραιμότεροι παρενέβησαν και αυτό σταμάτησε κτλ. Εγώ δεν κοροϊδέψα κανέναν. Είπα από την αρχή ότι πρέπει να δούμε τη μάχη να μην κυρωθεί από τη Βουλή. Γιατί αν κυρωθεί από τη Βουλή, επειδή έχει ως διεθνή συμφωνία υπερσυνταγματικό χαρακτήρα, είναι λέει πάνω από το Σύνταγμα, αυτό θα πει, δεν μπορεί μονομερό να καταργηθεί χωρίς να διακινδυνεύσουμε σοβαρά εθνικά συμφέροντα. Ποια είναι αυτά? Αν η Ελλάδα μονομερός καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών, τα Σκόπια θα πάνε στον ΟΗΕ, θα ζητούν να αναγνωριστούν ως Μακεδονία, θα αναγνωριστούν ως Μακεδονία, η Ελλάδα θα μείνει παντελώς μόνη της, χωρίς ένα σύμμαχο ή μια τέτοια ψηφοφορία, και τα Σκόπια την επόμενη μέρα θα είναι σκέτα, νέτα Μακεδονία. Αυτό είναι το πρώτο και το απλούστερο. Στη συνέχεια, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, δεν μπορούν να φύγουν από το ΝΑΤΟ, άρα θα μείνουν μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας, όχι ως Βόρεια Μακεδονία, αλλά ως Μακεδονία, νέτα σκέτα. Και συνέχεια θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως Μακεδονία, διότι εμείς έχουμε απολύτως το δικαίωμα να ασκήσουμε βέτο στην ταξιδιωτική τους πορεία. Για όλους αυτούς τους λόγους, όσοι υπόσχονται στο λαό μας εύκολες λύσεις στο θέμα, απλώς τον κοροϊδεύουν. Ναι. Και εγώ δεν σκοπεύω να κοροϊδέψω κανέναν. Και επαναλαμβάνω, αυτά που σας λέω τώρα τα είπα πριν την κύρωσή της στη Βουλή και πρώτων εκλογών. Λοιπόν, εγώ θα επιβεβαιώσω ότι αυτά που είπατε
τα είχατε πει στο Βελίδιο, Μέγαρο, στη Θεσσαλονίκη, όπου κάναμε, στο συνεδριακό κέντρο που κάναμε μία ημερίδα με τον, και με τον καθηγητή τον κύριο Μάζη, και τότε μάλιστα τα είπατε ακριβώς όπως τα λέτε. Όμως, Υπουργέ μου, θα σας πω το εξής, ότι εγώ διαφωνώ με την άποψη αυτή. Και διαφωνώ γιατί πιστεύω ότι, τα Σκόπια έχουν κάνει σοβαρότατες παραβιάσεις. Και επειδή εγώ δεν είμαι νομικός, ακούγοντας πολλούς νομικούς, μεταξύ αυτών και την κυρία Θάνο, πιστεύω ότι μπορεί να ανασταλεί τουλάχιστον η συμφωνία μέχρι να συμμορφωθούν τα Σκόπια ή να διεκδικήσουμε κάποιες βελτιώσεις. Όταν έγινε, παραδείγματος χάρη, μεγάλη παραβίαση που εμφανίστηκε η ομάδα του Μακεδονία σε έναν αγώνα, αν θυμάστε, ήταν και ο πρωθυπουργός Ζάεφ και πανηγύρισε. Στο γύρο του 2020. Μόλις έκανε η Ελλάδα επιστολή διαμαρτυρίας την επόμενη μέρα, αυτομάτως ο πρωθυπουργός Ζάεφ και ζήτησε συγγνώμη, αλλάξαν τις φανέλες στην δική τους ομάδα και δήλωσαν στη Διεθνή Ομοσπονδία ότι συμμορφώνονται για το πλέον θα αγωνίζονται στο Βόρεια Μακεδονία. Δεν είναι ανόητοι οι Σκοπιανοί. Έχουν πάρει μια καλή συμφωνία για αυτούς. Δεν πρόκειται να την παραβιάσουν στο βαθμό που είναι την καθημερινή. Προχθές ένας Δήμος υιοθέτησε για έμβλημα το αστέρι της Βεργίνας. Εκεί θα βγουν να σου πούνε ότι η Δήμη είναι αυτόνομη. Θα πει η Δήμη είναι αυτόνομη. Ένα κράτος υπάρχει. Και πάλι θα μπλέξεις δικαστικά. Όπως εδώ ένας Δήμος δικό μας μπορεί να βγει να λέει ότι η Μακεδονία είναι μια και ελληνική. Αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση φορέας μέρους της Ελλάδας. Δεν σας ανησυχεί όμως αυτό που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι αν αναγνωριστεί κράτος που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, μετά πάμε στη μακεδονική γλώσσα, στη μακεδονική μειονότητα και στη δημιουργία μακεδονικού κράτους. Είχα πάντοτε αντίθετη άποψη με τον Τσίπρα σε αυτό το θέμα. Λυπούμε πάρα πολύ που ο ελληνικός λαός το 2015, αντί να εκλέξει τον Αντώνη Σαμαρά, εξέλεξε τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας, για να είμαι δίκαιος μαζί του, ξέρετε πόσο σκληρή κριτική ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, ποτέ δεν υποστήριζε τις δικές μου απόψεις το σκοπιανό ζήτημα. Πάντα ήταν υπέρ της Μακεδονίας ως Σκόπια, έτσι. Μακεδονία την έλεγαν, και ο Τζανακόπουλος είχε πάει στη Μακεδονία, όπως έλεγε ως νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Η άποψη του κόμματος αυτού ήταν πάντα ότι τα Σκόπια πρέπει να αναγνωρίζονται και ως Μακεδονία, ούτε καν ως Βόρεια Μακεδονία. Και αυτόν τον άνθρωπο με αυτές τις απόψεις και αυτό το κόμμα με αυτές τις απόψεις, ο ελληνικός λαός το έκανε κυβέρνηση της χώρας. Νόμιμη κυβέρνηση. Από την άλλη, ο ελληνικός λαός για τον ένφια, για τις συντάξεις, για το Σόιμπλε, για τον Ντόμψεν, δεν έχει σημασία ποιους λόγους. Από την άλλη, ο ελληνικός λαός εξέλεξε στην κυβέρνησή του ένα πρωθυπουργό και ένα κόμμα που έλεγαν δημοσίως στον ελληνικό λαό ότι εγώ θέλω να τα αναγνωρίσω ως Μακεδονία. Με συγχωρείτε, μετά δεν μπορεί ο ίδιος ο ελληνικός λαός να κλαίει και να λέει και το κάνουν αυτό. Το είχαν πει, κύριε προεκλογικά, δεν το ψηφίσατε. Και για τη διδασκαλία, για την απόφαση του δικαστηρίου της Φλόρινας να επιτρέψει τη διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα, τι έχετε να πείτε? Όταν ο Αντώνης Σαμαράς είπε ότι οι Σκοπιανοί έχουν υπογράψει συμφωνία με τη Βουλγαρία, πώς δεν υπάρχει? Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινή μαζί σας. Δεν ξέρω τι θα γίνει και ελπίζω προσωπικά να κερδίσετε την αναστολή. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η απόφαση και δεν μου αρέσει καθόλου. Εάν με ρωτάτε όμως ψυχρά νομικά, δεν έχω καταλάβει πώς ακριβώς ένα πρωτοδικείο μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα όταν η Ελληνική Δημοκρατία και η Βουλή έχουν αναγνωρίσει την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Εδώ μας διαφέρει κάτι σοβαρό. Έχει συμβεί κάτι σοβαρό εδώ. Η Βουλή των Ελλήνων, όχι ένα περίπτερο, όχι μια υπηρεσία. Η Βουλή των Ελλήνων έχει αναγνωρίσει την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσας. Η Βουλγαρική Βουλή δεν το έχει κάνει. Και οι Σκοπιανοί είπαν ότι δεν είναι μακεδονική η γλώσσα μας. Κατά δήλωση και του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού. Οι Σκοπιανοί το εδήλωσαν αυτό προς τους Βουλγάρους. Το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Γιατί ως προς τους Έλληνες, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα, διατυπωμένη Περσπών, η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει ότι αυτοί μιλούν μακεδονική γλώσσα. Υπουργέ μου, κατανοητό, αλλά δεν μπορεί, εγώ ακούστε, να δεν λέω μπορεί ότι η Βουλή να ψηφίζει είναι, κάτι. Είναι ελληνική στους Βουλγάρους. Δεν μπορεί η Βουλή να ψηφίζει κάτι και αυτό να μην έχει σημασία. Ναι, στις διεθνείς σχέσεις μπορεί να κάνεις πολλά διαφορετικά όργανα με διαφορετικά κράτη. Αυτό βεβαίως και μπορεί να γίνει, δυστυχώς. Το γεγονός ότι η Βουλή των Ελλήνων δυστυχέστατα αναγνώρισε την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσης, αυτό δεν αλλάζει. Έχει συμβεί. Είναι αυτό που λέμε στην ελληνική γλώσσα, ακούστε την ωραία λέξη, γεγονός. Έχει ήδη συμβεί. Υπουργέ, αλλά όταν ο Σκοπιανός λέει ότι η γλώσσα μου δεν είναι μακεδονική. Αυτά έπρεπε ο ελληνικός λαός, επειδή θα έχουν πάρει εκλογές, να τα προσέξει πάρα πολύ. Γιατί εγώ δεν αντέχω το εξής, σκέφτηκα και έχω μεγάλη διαφωνία. Ψηφίζει τον Τσίπρα, είναι κομμουνιστής. Σου αυξάνει τους φόρους. Τι περίμενε να κάνει ο κομμουνιστής, να σου μειώσει, αφού κομμουνιστής είναι. Ψηφίζει τον Τσίπρα, σου λέει θέλει να αλλάξει το σκοπό της Μακεδονία. Και σου ψηφίζει την κυβέρνηση των Πρεσπών. Μα τι περίμενε να κάνει ο Τσίπρας, αφού αυτό πιστεύει. Ψηφίζει τον Τσίπρα και σου ανοίγει τα σύνορα και παίρνουν 1 εκατομμύριο αλλοδαποί. Τι κλαίγεσαι, δεν σου λέει θα ανοίξει τα σύνορα? Δηλαδή, αν είναι έτσι, δεν έχουμε ευθύνη όσοι ψηφίζουμε. Να σας ρωτήσω κάτι για να κλείσουμε και σας ρωτώ, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο για το θέμα αυτό. Λέει, εγώ είμαι υποχρεωμένος ως πολιτικός να εξηγώ στον κόσμο ποια είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Και να εξηγώ και τις συνέπειες. Σας είπα, εάν εκλεγεί μια κυβέρνηση που μονομερώς θα ακυρώσει τη συμφωνία,
τα Σκόπια θα αναγνωριστούν διεθνώς ως Μακεδονία. Το είχατε πει αυτό. Πάμε τώρα στο εξής. Αυτό που είπε από και πέρα, που θέλει ψηφίζει, παίρνει την αποφάση του. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο φίλος. Αλλά μην έχουν μετά κάποιοι που είναι ψήφισα Κασιδιάρη ή ψήφισα Βελόπουλο, μου έγιναν κυβέρνηση, μου έκαναν την ακύρωση συμφωνία και τώρα όλοι του λένε Μακεδονία να κλαίγεσαι. Δεν έχει τέτοια. Ψήφισε, το πήρε. Λοιπόν, θα γίνει. Να σας ρωτήσω. Έχει λοιπόν αναγνωρίσει η Ελληνική Βουλή, για να πάμε και στα άλλα θέματα, τη μακεδονική γλώσσα. Η Βουλή με κυβέρνηση Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Έρχεται τώρα, έρχονται τα Σκόπια και λένε στους Βουλγάρους ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Σωστά. Μα δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Ναι, δεν υπάρχει. Το ιδίωμα το Σκοπιανό είναι βουλγάρικη γλώσσα. Άρα λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση, η δική σας κυβέρνηση, που δεν αμφιβάλλω για τα πατριωτικά αισθήματα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, δεν μπορεί να πατήσει πάνω σε αυτό και να πει αλλά λες εμάς άλλες αυτούς. Πριν, μία χώρα μπορεί να λέει στη μία χώρα το Α και στην άλλη χώρα το Β. Αυτό λέγεται διεθνείς σχέσεις. Στις μεταξύ τους σχέσεις όμως, στις μεταξύ τους σχέσεις, ισχύουν αυτά που συμφωνεί μεταξύ τους. Στη μεταξύ μας σχέση, δυστυχέστατα επαναλαμβάνω, η Βουλή των Ελλήνων αναγνώριζε την ύπαρξη μακεδονικής γλώσσης. Εγώ, ένα από τα θέματα που είχα αναδείξει τότε ως βασικά προβλήματα αυτής της συμφωνίας ήταν αυτό. Αν έλεγα, παραδείγματος χάρη, είναι βορειομακεδονική η γλώσσα, άρα έδινε ένα στοιχείο διαφοροποίησης με την μακεδονική, θα ήταν ένα κλικ καλύτερο. Δεν λέω ότι θα την ψήφιζα, αλλά θα ήταν ένα κλικ καλύτερο. Αυτή την αναγνώριζα ως μακεδονική γλώσσα. Μα έχουμε αναγνωρίσει μακεδονική εθνότητα. Δεν του λέμε Βόρειο Μακεδόνες, Μακεδόνες του λέμε. Υπουργέ, πάμε σε εκλογές. Αλλά εσείς ψηφίσατε, όχι εσείς, όχι ψηφίσατε Τσίπρα. Σε μένα τι τώρα το λέτε. Πάμε σε εκλογές. Ναι. Ξέρετε ότι στη Βόρεια Ελλάδα, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία υστερεί και η κύρια υστερεί στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων και η κύρια αιτία είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Θα κάνετε δεν το καταλάβει. Στη Βόρεια Ελλάδα θα βγάλουν πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών. Του καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε. Μου είναι παράλογο, μου φαίνεται. Δεν βλέπετε κάποια αλλαγή. Όχι, δεν λέω να βλέπω. Λέω, αν υποτεθεί ότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, μου λέτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα θα βγει πρωτοκόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν σας είπα ότι θα βγει πρωτοκόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, σας είπα ότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Και δεν θα υπάρχει αυτή η διαφορά. Περισσότερο δυσαρεστημένο από εμένα για τη συμφωνία των Πρεσπών δεν υπάρχει. Κάθε φορά πρέπει να απαντήσω σε μια υπηρεσία επίσημη και να γράψω το Βόρεια Μακεδονία και από κάτω να υπάρχει υπογραφή δική μου, με θλίβει πάρα πολύ. Δεν μου αρέσει καθόλου. Όμως, επαναλαμβάνω, τα κράτη έχουν συνέχεια και οι διεθνείς συμφωνίες έχουν συνέπειες. Λοιπόν, πάμε μεγάλα λίγο, παιδιά είμαστε, ενήλικες είμαστε, καταλαβαίνω τι θα πει η λέξη συνέπειες. Λοιπόν, κατανοώ αυτό που λέτε. Ξέρετε, εγώ είμαι... Εσείς κύριε Καλόγερε, είστε δημοσιογράφος και έχετε την πολυτέλεια. Αυτή είναι η διαφορά του δημοσιογράφου με τον πολιτικό. Έχετε ως δημοσιογράφος την πολυτέλεια να λέτε τη γνώμη σας, χωρίς όμως να αναλαμβάνετε την ευθύνη των συνεπειών αυτής. Εμείς οι πολιτικοί, και ιδιαίτερα έχουμε αξιώματα υψηλά, όπως με τίμηση ο ελληνικός λαός και ο πρωθυπουργός και ο Θεός, και έχω εγώ αυτή την περίοδο της ζωής μου, έχουμε την ανάποδη διαφορά. Εμείς, αν απλώς εκφράζουμε τη γνώμη μας και αναλαμβάνουμε την ευθύνη της γνώμης μας χωρίς να υπολογίζουμε τις συνέπειες, μπορεί να βλάσουμε σοβαρά την πατρίδα μας. Άρα, εμείς το πρώτο που πρέπει να υπολογίζουμε δεν είναι ποια είναι η γνώμη μας, αλλά ποιες είναι οι συνέπειες. Σας λέω, οι συνέπειες της μονομερούς καταγγελίας αυτής της συμφωνίας για την Ελλάδα θα ήταν ζωφερές. Υπουργέ, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Και το έχω πει και από αυτήν την εκπομπή, το λένε και όλοι, το καλάθι του νοικοκυριού. Μάλιστα. Είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσατε, που βγήκε θετικά προς τον ελληνικό λαό, έχει θετική απήχηση, έχει μείωση τιμών και θέλω να μου πείτε πώς σκεφτήκατε να υλοποιήσετε μια τέτοια σκέψη, αν είχατε ενδιασμό στην αρχή και τώρα που φαίνεται ότι αποδίδει, τι προσδοκάτε θέλω για το μέλλον. Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Το καλάθι το σκεφτήκαμε στο γραφείο μου, ήταν μια πρωτόλια σκέψη δική μου, δουλέψαμε τον Νίκο τον Παπαθανάση. Την προτείναμε μετά στα σούπερ μάρκετ, δουλέψαμε με τα σούπερ μάρκετ, μετά δουλέψαμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά σαν πηγαίνω στα καταστήματα για να κάνω αυτό τη διαφήμιση που κάνω, μετά βγάλαμε τον πίνακα, φτιάξαμε τον αλγόριθμο, κάναμε τη στατιστική μελέτη βάσει όγκου, κάναμε όσα κάναμε. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύει πέραν πάση προσδοκία. Δουλεύει τόσο καλά που ήδη δύο ξένες χώρες το μελετούν,
δεν είναι εύκολο να το εφαρμόσουν. Θα το γιατί κάνει και η Κύπρος και η Γαλλία, νομίζω. Είπα δύο χώρες, δεν έχω ποιες είναι. Αλλά δεν το λέω πρώτα γιατί μπορεί να μην θέλουν και δεύτερον γιατί η απόφαση να εφαρμόσουν ένα τέτοιο μέτρο σημαίνει να τσακωθεί πολύ με τα σούπερ μάρκετ. Και δεν ξέρω αν οι συναδελφοί μου υπουργοί άλλων των κρατών θέλουν να τσακωθούν με τα σούπερ μάρκετ όσο τσακώθηκα εγώ. Λοιπόν, αυτό είναι και λέω μια πολιτική απόφαση. Λοιπόν, η αλήθεια όμως είναι πως δεν έχει δουλέψει καλά. Μέχρι στιγμής πηγαίνει, σήμερα το βράδυ θα έχουμε και τα στοιχεία για τη 10η εβδομάδα. Αύριο ξεκινάει Τετάρτη πρωί το πρώτο καλάθι, το μετά-εορταστικό, για να δούμε τις τιμές. Και βέβαια με τον νέο χρόνο που μπαίνουν γενικώς και αυξήσεις, άρα είναι πιο δύσκολη. Άρα, αν δεν υπήρχε το καλάθι, σε αυτά τα είδη θα υπήρχε αύξηση τιμών. Πιθανώς. Αφού έχει κρατήσει το καλάθι, είναι ήδη. Έχει δηλαδή κλείσει 2,5 μήνες. Ένας νόμος κρατάει τις τιμές χαμηλά. Μια απόφαση δεν δική είναι απλώς μια απόφαση, είναι ένας μηχανισμός. Είναι ένας μηχανισμός που είναι φυσικά πάνω σε ένα νόμο και σε μια υπουργική μου απόφαση. Είναι ένας μηχανισμός που έχει αναγκάσει τις αλυσίδες να ανταγωνίζονται μεταξύ τους πάρα πολύ σκληρά σε αυτά τα προϊόντα. Και ο ανταγωνισμός έχει φέρει μεγάλες μειώσεις τιμών και μεγάλη σταθερότητα τιμών. Μην υποτιμάτε το δεύτερο. Να φέρω ένα παράδειγμα. Το γάλα, ας πούμε, το λέω ότι είναι κάτι που το ξέρετε σίγουρα καλά εσείς. Είναι ένα προϊόν που είναι σε έλλειψη, έχει διαρκώς αύξηση τιμής. Το γάλα εκτός καλαθιού από εβδομάδα σε εβδομάδα παίρνει κάποια λεπτά. Από εβδομάδα σε εβδομάδα. Λέει, πας την άλλη εβδομάδα για άλλη τιμή. Πας την άλλη εβδομάδα για άλλη τιμή. Γιατί έχει μειωθεί πολύ η παραγωγή γάλακτος λόγω της κρίσης των ζωοτροφών, του ρεύματος κλπ. Και σε όλη την Ευρώπη έχει μειωθεί η παραγωγή και στην Ελλάδα. Άρα σπανίζει το είδος, ανεβαίνει η τιμή. Στο καλάθι από την πρώτη μέρα. Μπορεί να βρει γάλα με ένα 12, με ένα 11, με ένα 25. Και εδώ μένει σταθερό. 10 εβδομάδες. Σταθερό. Ναι. Γιατί δεν το κάνετε αυτό και σε άλλα προϊόντα, Υπουργέ. Άμα αυξήσουμε, αυξήσουμε πάρα πολύ τον αριθμό των προϊόντων, δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί ποια είναι η λογική του? Βάζουμε ένα περιορισμένο χώρο, τον οποίο μετράμε και κοιτάμε, και αναγκάμε τις αλυσίδες εκείνα ακόμα και να πουλάνε κάτω από το κόστος. Αν ξαφνικά βάλεις πάρα πολλές χιλιάδες προϊόντων, αυτή η δύναμη δεν θα υπάρχει και το καλάθι δεν θα λειτουργεί. Είναι βασικό πρόβλημα να μην ξεχυλώσει. Πρέπει δεν να σας πω ότι είναι πλέον προφανές ότι υπάρχουν προϊόντα μέσα στο καλάθι που και οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ τα πουλάνε πια κάτω από το κόστος. Υπουργέ, να σας ρωτήσω. Έχουμε ακρίβεια. Για την ακρίβεια, σίγουρα δεν φταίει η ελληνική κυβέρνηση, φταίνε οι διεθνείς συγκυρίες. Όμως βλέπουμε ότι προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια με μια επιδοματική πολιτική. Πολλά επιδόματα, τα οποία φυσικά και είναι ευπρόσδεκτα από τον κόσμο, υπάρχει φτώχεια όπως ξέρετε. Και θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν προχωρήσατε σε μείωση φόρου, ας πούμε, του ΦΠΑ και των φόρων στα καύσιμα, για παράδειγμα, ή να βάλετε και ένα πλαφόν στην ενέργεια? Και έχουμε αυτή την ακρίβεια και η κυβέρνηση αναγκάζεται μέσω επιδοματικής πολιτικής να βοηθήσει τους πολίτες. Προς το πρώτο, είναι διαφορετικό το θέμα του πλαφών και διαφορετικό το θέμα της μείωσης των φόρων. Η κυβέρνηση μας καταρχάς έχει μειώσει πάρα πολλούς φόρους, δεν είναι αλήθεια. Έχουμε μειώσει 26 φόρους και ασφαλιστικές φόρες. Η κατάργηση παραδείγματος χάρη της φοράς αλληλεγγύης δεν είναι μείωση φόρων. Η μείωση του ΕΜΦΙΑ 35% δεν είναι μείωση φόρων. Η μείωση ασφαλιστικών φορών κατά 8% δεν είναι μείωση ασφαλιστικών φορών και αύξηση εισοδήματος. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει. Άρα έχουμε κάνει μειώσεις φόρων. Τώρα με ρωτάτε γιατί δεν κάνουμε τις συγκεκριμένες μειώσεις φόρων. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Είναι τόσο απλό. Ναι, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι πληρώσαμε καύσιμα με 2 και 2,10 θυμόστε. Και τώρα έχει πέσει το καύσιμα, θα είναι 75. Αλλά δεν φαίνεται να κατεβαίνει πιο κάτω. Και πάλι η τιμή είναι πάρα 75, πολύ ψηλή. Τώρα είναι τιμή σχεδόν πριν τον πόλεμο. Τώρα μην είμαστε στην προβλήμα. Ναι, είναι ακριβή όμως. Όταν ξεκίνησε η κρίση του πολέμου, το Μάιο μήνα, εσείς οι δημοσιογράφοι προβλέπατε ότι θα πάει η βενζίνη στα 3 ευρώ. Και εγώ έλεγα, όχι, δεν θα πάει στα 3 ευρώ. Έφτασε μέχρι 2,60. Και μετά γύρισε προς τα κάτω και τώρα είναι στο 1,70 και σε κάποια πρατήρια κάτω από 1,70. Άρα τώρα είμαστε σε τιμή σχεδόν προ-πολέμου. Αυτή είναι η τιμή που έχουμε τώρα σαν καύσιμα. Το ίδιο γίνεται και με το ρεύμα. Το ρεύμα αυξήθηκε πάρα πολύ. Με την επιδότηση που δίναμε μέσω της υπερφορολόγησης των κερδών των εταιριών, μειώσαμε την τιμή στο λογαριασμό στον καταναλωτή. Είμαστε κάτω από τις περίπου 15 στην Ευρωπαϊκή Ένωση τιμή καταναλωτού ρεύματος. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει συνέχεια τη χονδρική τιμή, δεν δείχνει την λιανική τιμή. Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουμε και εκεί μεγάλη παρέμβαση του κράτους για να μην αυξηθεί το ρεύμα στα σπίτια, στα νοικοκυριά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αυτό το έχουμε κάνει. Και τώρα που αρχίζει και πέφτει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη μετά την επιβολή του πλαφών. Ναι, αλλά δεν πέφτει όμως στην Ελλάδα τόσο πολύ όσο έβλεπα έναν πίνακα προχθές και δεν ξέρω αν τα αποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι σωστός. Με ρεβατόρα 238 ευρώ. Ο πίνακα, όπως σας είπα, είναι η χονδρική τιμή του ρεύματος. Εάν δει τον πίνακα τη γράφει, λέει η χονδρική τιμή του ρεύματος. Ναι, αλλά τέτοια μεγάλη διαφορά στην προμήθεια. Σωστά. Μπορεί να υπάρξει τέτοια μεγάλη διαφορά. Γιατί πολύ μεγάλη διαφορά, Υπουργέ. Ναι, κάποιες μέρες. Κάποιες μέρες όχι. Η τιμή του ρεύματος βγαίνει όχι με την ημέρα, βγαίνει μέσος όρος του μήνα. Στο μέσο όρο του μηνός Δεκεμβρίου,
στη χονδρική τιμή του ρεύματος της Ελλάδας στη θέση 14 στην Ευρώπη. Δεν είναι αυτό που βλέπετε. Μία μέρα μπορεί να είσαι ακριβότερος, μία μέρα μπορεί να είσαι φθηνότερος. Η τιμή βγαίνει με το μέσο όρο. Πότε βλέπετε. Τώρα, για ποιο λόγο η τιμή μας είναι ακριβή στο χοντρεμπόριο, να το πω και αυτό. Διότι εμείς δεν έχουμε αγορά spot, δηλαδή ημερήσια αγορά φυσικού αερίου. Έχουμε αγορά προθεσμιακή μηνός. Άρα, εμείς αγοράζουμε, η παραγωγή μας δηλαδή, φυσικό αέριο με τις τιμές του προηγούμενου μήνα, που οι τιμές ήταν ψηλές, γι' αυτό έχουμε ψηλές τιμές. Άλλες αγορές πιο όριμες από εμάς, παραδείγματος χάρη η γερμανική αγορά, έχει κυρίως τιμές spot. Σήμερα η τιμή spot είναι πάρα πολύ χαμηλή και πέφτει και η γρήγορη τιμή. Όμως εμείς έχουμε βάλει το μηχανισμό της υπερφορολόγησης των κερδών των εταιριών ρεύματος και άρα τη διαφορά της τιμής που βλέπετε στον πίνακα που δείξατε, την παίρνουμε σε φόρο και την επιστρέφουμε στον καταναλωτή. Άρα τελικώς δεν την πληρώνουμε. Ναι, αλλά αυτά τα χρήματα δεν είναι επιβάρηση της πολιτείας και πάλι χρήματα των φορολογουμένων είναι αυτά τα Όχι, χρήματα. Όχι, αφού είναι φόρος των εταιριών, σας είπα, δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι φόρος από το Μυτιλινέο, είναι φόρος από τον Περιστέρι. Δεν είναι φόρος από αυτούς. Βεβαίως και τους έχουμε εισπράξει. Πώς πληρώνουμε. Εννοείται ότι έχουμε εισπράξει. Έχετε εισπράξει. 2,5 δισεκατομμύρια έχουμε πάρει, τα οποία έχουμε δώσει στα κοινοκυριά. Προφανώς έχουμε εισπράξει. Υπουργέ, να σας ρωτήσω. Υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της ενέργειας. Και η Ελλάδα, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι ένας χώρος ευλογημένος που έχουμε και τρομερό ρηχτό πλούτο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επισπεύδει τη διαδικασία να γίνει εξόρυξη της ενέργειας που έχει το Αιγαίο πέλαγος μέχρι να γίνει ο πόλεμος στις τιμές που είχε, το φυσικό αέριο πριν τον πόλεμο η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη δεν ενδιαφέρονταν καθόλου γι' αυτό γιατί δεν συνέφερε η εξόρυξη του φυσικού αερίου και η τιμή που έλεγε ο Πούτιν πριν τον πόλεμο ήταν πάρα πολύ χαμηλή για να βγάλεις ένα κοίτασμα μέσα από τη Μεσόγειο που έχει τεράστιο βάθος αυτό σε κόστησε πάρα πολλά λεφτά. Στις τιμές φυσικού αερίου που ήταν μέχρι ένα πολύ καιρό, ακόμα και σήμερα που είναι στάχα μειωμένες, αλλά πάσα πολύ πιο πάνω από ό,τι πριν τον πόλεμο, ναι, συμφέρει. Γι' αυτό και βλέπετε και η ευρωπαϊκή πολιτική αρχίζει να αλλάζει αυτό το θέμα. Η Ελλάδα προχωράει πλέον γρήγορα, οι εταιρείες κάψουν και θέλουν. Σε τρία χρόνια περίπου θα έχουμε φυσικό αέριο. Δεν ακούω τους φίλους μας τους Γερμανούς και τα υπόλοιπα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λένε πάμε στην Ελλάδα. Ακόμα δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα κοιτάσματα. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε μια φάση πίσω από τον Κύπρο. Τώρα στην Ελλάδα γίνονται σεισμικές έρευνες. Για να βρεθούν τα κοιτάσματα. Όταν με το καλό είμαστε στην ημέρα εκείνη την ευχάριστη, θα βγούμε να ανακοινώσουμε ότι βρέθηκαν τόσα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, τότε θα δούμε τι θα κάνει η Γερμανία. Όλοι θα θέλουν να πάνε το φυσικό αέριο, μην ανησυχείτε. Μάλιστα. Θα βρει αγορά το φυσικό αέριο. Πάμε λίγο τώρα στο θέμα των κυρώσεων, Υπουργέ. Είδατε όσον αφορά τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας και την επιβολή κυρώσεων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δύσης λόγω της εισβολής που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται κυρώσεις ίσως και σε υπερβολικό βαθμό εναντίον της Ρωσίας την ίδια στιγμή που δεν γίνεται καμιά κύρωση στην Τουρκία και στον Ατήλα, ο οποίος κατέχει το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πάμε λίγο με τη σειρά. Όσον αφορά τις κυρώσεις, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, αποδεικνύεται ότι όλοι αυτοί που και στην Ελλάδα ανησυχούσαν για τις κυρώσεις έκαναν λάθος. Θα φέρω μόνο ένα παράδειγμα. 1η Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Πούτιν έβγαλε προεδρικό διάταγμα, στο οποίο δέχεται την πληρωμή του φυσικού αερίου του Ρώσου σε ξένο νόμισμα από τα εχθρικά προς τη Ρωσία κράτη. Θυμάστε τη φασαρία που έγινε πριν από περίπου 8-9 μήνες, που έλεγε ο Πούτιν δέχομαι πληρωμή μόνο σε ρούβλια. Και όλοι πληρώσαν σε ρούβλια. Όχι, δεν πληρώσαν κανείς σε ρούβλια. Καθόλου δεν πληρώσαν σε ρούβλια. Το ρούβλιο όμως εμείς πληρώναμε σε ευρώ. Και ανοίξαν αυτή ένα escrow account που το γύρισαν σε ρούβλια. Μετατροπή εμείς δεν την πληρώναμε. Από 1η Ιανουαρίου. Μετατροπή εμείς δεν την πληρώναμε. Όχι, καθόλου. Αυτόματα ήταν. Λέει ένα, α το πούμε έτσι, εύσημο συμβιβασμό. Από προχθές, ο Πούτιν λέει δεν πειράζει, δώστε μου ευρώ, δώστε μου δολάρια. Γιατί το κάνετε, ξέρετε. Γιατί έχουν πέσει οι πωλήσεις της Gazprom στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη κάτω από 50%. Μα και τώρα δεν αγοράζουμε. Άρα, στην Ευρώπη από τη Ρωσία. Δεν αγοράζουμε φυσικό αέριο, φυσικά αγοράζουμε. Το αγοράζουμε το πιο πολύ από την Ινδία και την Κίνα. Όχι, υπουργέ. Δεν έχει Κίνα και Ινδία φυσικό αέριο. Ρωσικό Ινδία αέριο, και Κίνα παίρνουμε πετρέλαιο. Όχι αέριο. Το αέριο πηγαίνει από τους αγωγούς. Το πετρέλαιο το και το αέριο. Μία-μία. Άλλο πράγμα. Πάμε και το αέριο τώρα. Το αέριο το παίρνουμε από τους αγωγούς. Επειδή έφαγε τα μούτρα του ο Πούτιν και δεν πουλάει πια φυσικό αέριο στην Ευρώπη και η Gazprom χάνει λεφτά από εκεί που το έπαιζε μάγκα και έλεγε παίρνω μόνο ρούλια. Τώρα λέει φέρτε ό,τι έχετε. Το αέριο που άρα αποδεικνύεται ότι οι μαγκές του Προέδρου Πούτιν στις δημοκρατίες της Ευρώπης δεν πέρασαν. Το αέριο από πού έρχεται, από ποιους αγωγούς, μέσω Τουρκίας. Έχει διάφορους αγωγούς. Έχει και το βόρειο, έχει και το νότιο. Έχει και μέσω Τουρκίας, έχει και οι αγωγοί που περνάνε και μέσω Ουκρανίας. Δουλεύουν αυτή τη δουλεύουν στιγμή. Φυσικά εννοείται. Δουλεύουν. Το πιο πολύ όμως έρχεται μέσω Τουρκίας. Αναβαθμίζει την Τουρκία, Υπουργέ. Άλλο πράγμα, ξαναλέω. Ως προς τις κυρώσεις. Γενικά, να θυμάται ο κόσμος. Ότι στην αρχή πάρα πολλοί και στην Ελλάδα είχαν μια στάση επιφυλακτική
όπως την πολιτική του Μητσοτάκη και της κυβερνήσεως όμως εναντίον της Ρωσίας. Για πολλούς λόγους. Άλλοι γιατί απλώς συμπαθούν τη Ρωσία. Άλλοι γιατί συμπαθούν τον Μητσοτάκη. Άλλοι γιατί αγαπάνε τον Πούτιν. Άλλοι λόγω Ορθοδοξίας. Αν και είναι Ορθόδοξοι και Ουρανοί. Δεν έχει σημασία. Για πολλούς και διαφορούς λόγους. Πάμε να δούμε ένα χρόνο μετά. Πλέον πόλεμο πάει σε ένα χρόνο. Έτσι είμαστε Ιανουάριο. Φεβρουάριο 24 ξεκίνησε. Πάμε ένα χρόνο μετά με τι έχει γίνει. Έχουν γίνει τα εξής. Η Ρωσία στον πόλεμο έχει βαλτώσει και από εκεί που περιμέναν κάτι να κάνει περίπατο σε 5 και 10 μέρες πάει για χρόνο. Ως προς τις κυρώσεις, αναγκάζεται να κάνει πίσω τις μαγκές που έκανε στο φυσικό αέριο και σε λίγο θα κάνει πίσω και τις μαγκές που έκανε στο πετρέλαιο. Με το πλαφόν που έβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο φυσικό αέριο και στην τιμή του, λόγω Μητσοτάκη, πρώτος Μητσοτάκη είναι αυτή, η τιμή του φυσικού αερίου πέφτει και τρώει άλλο να χαστούν και ο Πούτιν. Άρα όλοι αυτοί παρουσιάζανε μια Ρωσία πανίσχυρη που κάνει περίπου ό,τι κάνει ό,τι θέλει, με συγχωρείτε έχουν πέσει τελείως έξω. Μα πιο έξω δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα να θυμάστε. Όταν ένας δικτάτορ συγκρούεται με δημοκρατικά έθνη, στην αρχή φαίνεται ότι ο δικτάτορ έχει πλεονέκτημα. Στο τέλος του πολέμου πάντα κερδίζουν οι δημοκρατίες, κύριε Καλόγυρε. Και αυτό τον πόλεμο θα τον κερδίσει η Δύση και η Ευρώπη. Συμφωνώ μαζί σας και συμφωνώ επίσης ότι σε αυτόν τον πόλεμο αποδείχτηκε ότι τα αμερικανικά όπλα είναι σαφώς ανώτερα από τα ρωσικά όπλα, τα οποία έχουν υπερεκτιμηθεί. Όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά γίνονται για λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί δεν κάνουμε οτιδήποτε για την εισβολή που έγινε από την Τουρκία στην Κύπρο? Διότι πάρα πολύ καλά θα θυμάστε ότι αυτό έγινε πριν από 50 περίπου χρόνια. Τότε η Τουρκία, για να είμαστε δίκαιοι, είχε πατήσει δυστυχώς σε προηγούμενες κακές δικές μας συμφωνίες που την είχαν ορίσει εκεί πέρα η εγκύτρια δύναμη. Εκμεταλλεύτηκε και ένα βλακώδες πραξικόπημα κατά του Μακαρίου εκείνη την εποχή. Εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της Χούντας στην Ελλάδα, η οποία κοιμήθηκε όρθια στην εισβολή. Μην ξεχνάμε και τις δικές μας ευθύνες όλα αυτά, κύριε Καλόγυρε. Έγιναν και εγκληματικά λάθη από ελληνικής πλευράς για να πετύχει η Τουρκία την κατοχή στην Κύπρο. Φυσικά, το γεγονός ότι η Δύση ανέχεται το στρατό κατοχής της Τουρκίας στην Κύπρο είναι απαράδεκτο. Εγώ, αν θυμάστε, το είπα και στη Σαουδική Αραβία στο Διεθνές Φόρουμ που ήμουνα με τον Τούρκο πρέσβη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία την υποκρισία της Δύσης ότι κάνει πως δεν βλέπει ότι η Τουρκία είναι μια παράνομη κατοχική δύναμη στην Κύπρο. Και όσο ενισχύουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο ενισχύουμε και τις θέσεις μας πάνω στην Κύπρο. Και άλλωστε, ένα από τα βασικότερα επιχειρήματα όταν λέγαμε στην αρχή εμείς από την κυβέρνηση ότι είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε με την Ουκρανία, ήταν ακριβώς το κυπριακό ζήτημα. Φαντάζεστε πόσο οξύμορο και αντιφατικό θα ήταν να λέμε ταυτόχρονα ότι η Τουρκία είναι κατοχική παράνομη δύναμη στην Κύπρο, αλλά ο Πούτιν έχει δικαίωμα να μπει στην Ουκρανία. Να σας ρωτήσω, έχω δύο θέματα πάνω στο τουρκικό και να πάμε μετά στην ανάπτυξη, Υπουργέ, και να σας αποδεσμεύσουμε. Το ερώτημα είναι το εξής, ότι βγαίνει ο δήμαρχος Ιάσμου στην Θράκη και λέει ότι απολύω αυτούς τους ανθρώπους του Δήμου γιατί είναι εγκυλονιστές. Εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει ανεξελίξη πειθαρχική διαδικασία. Αυτό δεν είναι μεγάλη πρόκληση? Καλά, άμα γίνει πειθαρχική διαδικασία και ξυλωθεί, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες των πράξεων. Προφανώς αυτό που λέει ο δήμαρχος Ιάσμου δεν μπορεί να ισχύσει. Δεν μπορεί να ισχύσει το δίκαιο μιας άλλης χώρας σε μια άλλη χώρα. Είναι απόλυτο προφανές ότι αυτό είναι λάθος. Όχι λάθος, δεν μπορεί να γίνει. Σας ανησυχεί ο τουρκικός δάχτυλος στην Κομωτινή, στην Θράκη γενικά? Πάντα με ανησυχεί. Θα είναι κάποιος ανώτερος. Κατηγορήσαμε μέχρι και τον βουλευτή μας. Γι' αυτό και είμαι και εξαιρετικά ευτυχής που κατάφερα να λύσω το ζήτημα της Έλμαν, που ήταν η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Κομωτινή που είχε κλείσει από το 2015. Αγοράστηκε πριν από μια εβδομάδα και μέσα στο επόμενο δίμηνο θα αρχίσει να λειτουργεί. Και αυτό είναι πολιτική υπέρ της Θράκης. Να ανοίγουν οι δουλειές και να μπορεί ακόμα να έχει ζημιά. Αγοράστηκε από τον κύριο που έχει την Αλφα Γουντ μαζί με ένα μεγάλο και φαντ από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο στις επενδύσεις και στην ανάπτυξη. Κάνατε κάτι το οποίο λίγοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει και μιλάω για τα ναυπηγεία. Τα ναυπηγεία τα οποία πήραν μπροστά και βέβαια και για το ελληνικό. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια και για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας που ήταν και το μεγάλο μου στοίχημα και ήταν πραγματικά πιο δύσκολη δουλειά που είχα κάνει στο Υπουργείο αυτά τα 4 χρόνια. Υπάρχουν ήδη δύο πλοία που επισκευάζονται. Μπορώ να σου πω και μια είδηση εδώ. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε άλλα 3-4 πλοία στην Ελευσίνα. Δηλαδή, μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα είναι όλοι ντόκοι πιασμένοι στην Ελευσίνα. Θα δουλεύουν φούλοι εργάτες. Έχουν ψηφιστεί και τροπολογία. Πληρώνουν διπλούς και τριπλούς μισθούς. Και είναι πληρώθηκαν και τα δουλευμένα. Πληρώθηκαν και δώρο. Δηλαδή, για πρώτη φορά εκεί πάει χαμόγελο, ευημερία. Και το σχέδιο προχωράει. Περιμένουμε το δικαστήριο 15 Φεβρουαρίου να γίνεται εκδόσεις και εξυγένσεις και να προχωρήσει. Επίσης, παράλληλα, ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη μεταφορά των ναυπηγείων Καραμαγκά στον Γιώργο Προκοπίου. Και έτσι και εκεί ξεκινάει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023 η επαναλειτουργία και του ναυπηγείου Ελευσίνου. Αυτό για μένα ήταν πολύ μεγάλο στοίχημα, κύριε Καλόγυρε. Μπήκα στο Υπουργείο με 3 ναυπηγεία κλειστά
και φεύγω από το Υπουργείο με τρία ναυπηγεία ανοιχτά. Μου δίνει πολύ μεγάλη υπερηφάνεια. Η ναυπηγική βιομηχανία κάποτε στην Ελλάδα ήταν ανθυρή, καταστράφηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Έχει έρθει να την ξανακάνουμε σπουδαία. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί τα πλοία αυτά που έχουν πάει στην Ελευσίνα και τώρα φτιάχνονται και επισκευάζονται είναι πλοία Ελλήνων εφοπλιστών που αν δεν δούλευε η Ελευσίνα τώρα τα είχαν πάει στην Τουρκία. Και αντί να πάνε τα πλοία αυτά στην Τουρκία και να βρίσκουν δουλειά οι Τούρκοι, είναι στην Ελλάδα και βρίσκουν δουλειά οι Έλληνες. Εμένα γι' αυτό, είναι, αυτό θα πει πατριωτισμός. Αυτό θα πει πατριωτισμός. Όχι να λέμε ωραία πράγματα στο Twitter και να πουλάμε μαγκές για τη συμφωνία των Πρεσπών. Πατριωτισμός είναι αντί να παίρνει τα πλοία η Τουρκία, να τα παίρνει η Ελλάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και σας έχουμε συγχαρεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Ω προς το ελληνικό, που με ρωτήσατε, ήμουν σε μια εκπομπή πριν από ένα μήνα περίπου με τον κύριο Σκουλέτη. Υπάρχει κάποια στασιμότητα εκεί. Ήμουν λοιπόν με τον κύριο Σκουλέτη σε μια εκπομπή και μου είπε: δεν δουλεύουν οι μπουλντόζες στο ελληνικό. Του είπα: αντί να διαφωνούμε, πάμε τώρα μια κάμερα live, να μπούμε στο κανάλι, φεύγουμε από εδώ προς μέσα με την κάμερα και να δείξει κάμερα τι γίνεται στο ελληνικό. Μην σας τα λέω εγώ, δεν ήρθα μαζί μου, πήγα όμως εγώ. Υπάρχει και στην σελίδα, θα δείτε σχετικά βίντεο. Δουλεύει φουλ το ελληνικό, πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Όχι μόνο δεν υπάρχει στασιμότητα, τις επόμενες μέρες η εταιρεία θα κάνει και ανακοινώσεις για την πρόοδο του έργου που είναι εξαιρετικά καλές. Και οι πωλήσεις ολοκληρώθηκαν και το έργο κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Μάλιστα, κλείνοντας. Το ελληνικό θα παραδοθεί στον ελληνικό λαό μέσα στο 2025. Δεν ξέρω αν θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο σχετικά με την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο σας και η κυβέρνηση και αν βλέπετε ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η μεγάλη διαφορά των μετρήσεων που γίνονται συνέχεια ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και αν έχετε επίσης άποψη για το πώς θα γίνουν εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απολαμβάνει μιας πολιτικής ηγεμονίας που δεν θυμάμαι κανένας προηγούμενος προκάτοχος πρωθυπουργός να έχει απολαύσει την καριέρα του. Θυμίζω ότι όταν εξελέγει πρωθυπουργός στις 10 Ιανουαρίου του 2016, η Νέα Δημοκρατία είχε μόλις χάσει με 7,5 μονάδες από τον Τσίπρα. Τον Μάρτιο, τρεις μήνες μετά τον Μάρτιο, για πρώτη φορά, βγήκε η πρώτη δημοσκόπηση που είχε έστω και λίγο τη Νέα Δημοκρατία μπροστά. Από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα που είμαστε στον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή το λέγω πολύ 7 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών και στον διάμεσο κερδίσει όλες τις εκλογές που βρήκε μπροστά της. Προσέξτε, ξαναλέω. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ακόμα και αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα που κάνει η Αυγή, ακόμα και αυτό που κάνει η Εφημερίδα των Συντακτών, που κάνει το Ίδρυμα Πουλατζά, που κάνει το Ντοκουμέντο. Δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που να έχει πει ότι μου στάξει δεύτερο. Αυτό επί 7 χρόνια. Αυτό κύριε Καλόγια, με συγχωρείτε, δεν έχει προηγούμενο στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος. Και άρα, ναι, πιστεύετε ότι και σε επόμενες εκλογές θα τις κερδίσετε με άνεση. Όχι με άνεση. Δεν μου αρέσει η λέξη άνεση. Θα τρέξουμε, θα κάνουμε προεκλογική στρατεία, θα σφίξουμε χέρια, θα εξηγήσουμε στον κόμμα την πολιτική μας. Δεν μ' αρέσει να υποτιμούμε το λαό. Δουλειά μας να το κάνουμε αυτό. Όμως στο τέλος θα κερδίσουμε και θα υπάρχει νέα αυτοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Κύριε Υπουργέ, οι νεοδημοκράτες λένε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει αγκαλιάσει πιο πολύ τους πολίτες που προέρχονται από το ποτάμι και από το Πασόκ παρά από τη δεξιά του κυρίου. Εγώ, κύριε Καλόγια, θα σου πω ειλικρινά το κρίμα μου, έτσι την άψη μου. Λένε το Μητσοτάκη κεντρό, ποτάμι, τη αγάπη του Πασόκου, όλα θα ακούω. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει πιο δεξιά κυβέρνηση από αυτήν. Πάντα πάμε τη σειρά. Στα σύνορα. Όλη η αριστερά της Ευρώπης μας κατηγορεί για pushbacks. Είναι έτσι δεν είναι? Έχει μειωθεί η ροή λαθρομεταναστών κατά 90%. Έχει μειωθεί. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός σου στην Ελλάδα. Είναι το μεταναστευτικό σήμερα ζήτημα εκεί που ήταν το 15, το 16, το 17, το 18, το 19. Υπάρχει θέμα, τεράστιο και πάλι. Να ξέρετε στην Ελλάδα υπάρχει σήμερα. Το 15, βεβαίως. Είναι το μεταναστευτικό το πρώτο ζήτημα στη Βόρεια Ευρώπη στην πολιτική του και εδώ είναι το 20ο ζήτημα τη δημοσκοπήση. Να σου πει κανένα. Έχετε δημοσκοπήσει με το μεταναστευτικό. 10ο, 12ο. Επειδή είναι οικονομία στη μέση. Μα για ποιο λόγο τι δημοσκοπήσει οι Έλληνες βάζουν το μεταναστευτικό 12ο θέμα? Υπάρχει μεγάλη κρίση. Το 15, το 16, το 17, τα πού το μεταναστευτικό? Αλλά αυτή η δημογραφική αλλίωση θα σας προβληματίζει. Όλα με προβληματίζουν. Λέω, η πολιτική μας, κύριε Καλόγερα, τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταναστευτικό είναι δεξιά, κεντρό ή αριστερή? Εγώ ισχύω ότι είναι εξαιρετικά δεξιά. Εγώ θα πω ότι είναι δεξιά προς ποταμίσια. Μα τι το ποταμίσιο έχει? Κοιτάξτε, κύριε εγώ θα πω ότι είναι προς ποταμίσια. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, υπουργός εσωτερικών, έχει φτιάξει τις εξετάσεις για το πώς μπορεί κάποιος να πάει την Ιθαγένεια. Το ξέρετε? Έχετε δει τις εξετάσεις? Εγώ θα σου πω ειλικρινά τη γνώμη μου. Τους δυο μας να βάλουμε εδώ με αυτές τις εξετάσεις, εμείς θα τα κοπούμε. Όχι να περάσουν αυτοί οι ταλέμποροι. Πιο σκληρές και δύσκολες εξετάσεις δεν υπάρχουν. Αυτό το λέτε ποταμίσιο? Αλλά να σας πω κάτι,
να σας πω, η πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στην οικογένεια. Η πολιτική της κυβέρνησης, λοιπόν, μία με δουλειές. Άρα στο μεταναστευτικό, η πολιτική μας είναι απόλυτα δεξιά. Πάμε τώρα, με την Τουρκία. Είναι καλύτερη από το Τσίπρα. Μπορεί να γίνει δεξιά, δεν είναι καλύτερη. Έχουμε μείωση της ροής 90%. Τα κέντρα έχουν αδειάσει. Το πρόγραμμα εστία που το πληρώνω εγώ δεν απορροφάει πλέον χρήματα, γιατί έχουν φύγει οι περισσότεροι λαθρομετανάστες που πάνε στην Ευρώπη. Υπάρχει παραμονή λαθρομεταναστών στην Ελλάδα. Είναι πολύ λιγότερα από ό,τι ήταν πριν. Κάνετε λάθος. Όταν κάποιος κρίνεται ότι παίρνει νόμιμη άδεια διαμονής, παίρνει το αεροπλάνο και πάει στη Βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό μας κατηγορούν οι Ευρωπαίοι ότι τους έχουμε στείλει όλους αυτούς. Γι' αυτό τα διαμήματα που νοικιάζαμε είναι πλέον τα μισά ξενίκιαστα. Και λέμε τώρα να τα δούμε σε φοιτητές. Έχει μειωθεί ο πληθυσμός τους. Η πολιτική της κυβερνήσεως όμως στο μεταναστευτικό είναι απολύτως δεξιά. Πάμε στην Τουρκία. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι κεντρό, αριστερή ή δεξιά, κύριε Καλόγυρε. Θυμάστε κυβέρνηση να έχει κάνει επακούμβηση το πλοίο μας, το τουρκικό πλοίο. Θυμάστε πως βγήκε ο Στόλος. Θυμάστε τα Ραφάλ, τα Βάιπερ. Πώς δεν κουνιούνται οι Τούρκοι πουθενά στο Αιγαίο. Την συμφωνία με τη Γαλλία. Τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τη βάζει στην Αλεξανδρούπολη. Τη βάζει στη Λάρισα. Τι είναι αυτό, δεξιό αριστερό. Αυτό είναι, να σας πω, όλα αυτά που λέτε είναι σωστά, αλλά βλέπω και μια ουδετερότητα των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στις... όχι ουδετερότητα, δεν είσαι άδικος. Τι να πω. Με συγχωρείτε, δεν είναι αυτό. Όχι, να σας πω, Υπουργέ. Αν εσείς ήσασταν Τούρκος, Υπουργέ, και κύριε Καλόγερε, μιλάτε μαζί μου και εγώ είμαι τελικός. Αν εσείς ήσασταν Τούρκος, ήσασταν το Βεργίνα TV στην Τουρκία. Και ο Στέλιος Καλόγερε στην Τουρκία. Παρένθεση. Και σου έχουν μπλοκάρει οι Αμερικάνοι τα F-35, για τα οποία έχει πληρώσει και 2,5 δισεκατομμύρια. Δηλώνουν ότι τα δικά σου F-35 θα τα πουλήσουν στην Ελλάδα, το μεγάλο σου αντίπαλο, και σου ζητάνε να του πληρώσει και ενίκιο, γιατί θα έχουν σε φύλακα. Να σας πω, θα λέγατε ουδέτεροι. Όχι, ελάτε όμως στη θέση μου, βλέποντας κάθε μέρα δεκάδες παραβιάσεις. Θα σε ακούσει ο Ερντογάν να λέει την ουδέτερη Αμερική, θα πάμε στο Αλκόνιο. Οι παραβιάσεις που γίνονται, το τουρκολιβικό. Μα τώρα και για πρώτη φορά η μέρα. Μα το τουρκολιβικό μνημόνιο βγήκε Αμερική και είναι άγκυρο. Τι να κάνετε. Σταματάτε. Βγήκε η Αμερική πινάκι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν τη σταματάτε. Δεν μου λέτε, κύριε Καλόγερ. Όταν πήγαν κάτι Ραφάλ, δεν λέει ξανά ποια χώρα. Πήγανε, μιλάτε με το πούμε δημόσια. Και βομβαρδίσαν την τουρκική βάση στη Λιβύη. Το θυμάστε πριν από ένα χρόνο. Βεβαίως. Τα ραντάτα τουρκικά δουλέψανε. Τίποτα δεν δούλεψε. Γιατί. Και προθέσω ποιο λέτε να έχει στον πλανήτη. Ποιο λέτε να έχει στον πλανήτη δορυφόρου για να μπορέσει να μπλοκάρει τα ρανταριά. Πείτε ποιο λέτε. Εσεί έχετε. Εγώ έχω. Ποιο έχει. Ναι, αλλά η τουρκική βάση έγινε στη Λιβύη. Παράνομα πάλι. Δεν έγινε, διαλυθεί η τουρκική βάση αφού τη βομβαρδίσανε τα Ραβάλ. Δεν υπάρχει βάση αυτή τη στιγμή. Η βάση είναι χωρίς αντίμα. Δεν έχει πια η Τουρκία την παρουσία που είχε. Διότι όταν πήγε να φτιάξει τη μεγάλη βάση με το στρατό, πήγαν κάτι Ραβάλ. Κάποιοι εξοχήνοι μπλοκάραν τα ραντάρ των Τούρκων. Γκρεμίστηκε η βάση. Ωραία, και τέρμα. Πω, το να λέμε στα σοβαρά αρέσει... σήμερα ότι η Αμερική είναι ουδέτερη, μα χωρίζει. Να χαριστεί. Η ρητορική των Τούρκων εναντίον τη Ελλάδα. Δεν μου αρέσει καθόλου η ρητορική. Και δεν απαντάμε. Αλλά ευτυχώς στη ρητορική ισχύει κάτι που έχει πει ο Σοκράτης και το αντέγραψε πολύ αργότερα λίγο ο Γιώργος Παπανδρέου. Όπου τον έβριζε κάποιο τον Σοκράτη, συγγνώμη, τον Σοκράτη, και απάντησε ο Σοκράτης: εν τη απουσία μου επιτρέπω και να με δείρει. Η φράση δεν λένε τίποτα, κυρία Γαλλική. Ας έρθει η Τουρκία, ναι, λέει, θα δει μέρα, νύχτα, μεσημέρι ή μεσάνυχτα. Το μισό Αιγαίο, αλλάζουν δεν τα ονόματα στα νησιά. Δεν κανένα μισό Αιγαίο, το Αιγαίο ελληνικό είναι. Ναι. Δηλαδή αν εμείς αύριο λέμε όλη την Τουρκία με ελληνικά ονόματα, έχουμε ελληνοποιήσει την Τουρκία, μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά γίνονται για τις εκλογές οι τουρκικές. Έχω σχέδια, Υπουργέ. Έχει και αυτός ψήφους εκεί πέρα να πάει. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Να σας πω κάτι άλλο. Τα πιστεύω ότι σοβαρά θα έρθουν μέρα, νύχτα, μεσημέρι. Πότε πολλά είναι Τούρκοι έρθουν. Να σας ενημερώσω και εσάς. Χάρη στο Μητσοτάκη. Να ενημερώσω και εσάς, δεν το έχω ξαναπεί. Κυκλοφορούν βίντεο της εκπομπής μου στην Τουρκία, τα οποία είναι υποτιτλισμένα στα τουρκικά. Είναι, ξέρετε, επειδή τους κάνουμε συνεχόμενη κριτική, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο από την εκπομπή σχολιάζουν στην επικαιρότητα, που κυκλοφορούν στα social media της Τουρκίας και σε κανάλια, και τα οποία είναι υποτιτλισμένα στα τουρκικά από κάτω. Άκουσα. Οι Τούρκοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Θα πούνε αυτά που να πούνε, εμείς θα κάνουμε τη δικιά μας. Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι εξαιρετικά καλές. Η Αμερική προφανώς θα ήθελε να είναι η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Δεν έχω αυταπάτες. Προφανώς θα το ήθελε. Και προφανώς θα ήθελε η Αμερική να υπάρχει ειρήνη μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να έχουμε καλές σχέσεις. Αυτό το ήθελε κάθε λογικός άνθρωπος. Το ότι η Αμερική έχει στηρίξει απολύτως την Ελλάδα όλα τα τελευταία χρόνια και είναι με την Τουρκία οι σχέσεις τους περίπου εχθρικές, δεν είναι ακριβώς εχθρικές, αλλά περίπου απλώς τηρούν μεταξύ τους κάποια προσχήματα, αυτό μόνο ένας τυφλός το βλέπει. Προφανώς θα πούνε οι Τούρκοι κάποιες κουβέντες παραπάνω, δεν έχουν και αυτοί εθνικές εκλογές και πρέπει κάπως να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους τους, σε ένα βαθμό αυτό είναι κατανοητό, αλλά δεν έχουν πει τίποτα που να μην έχει απαντηθεί την Αμερική. Όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας της Αμερικάνικης Γερουσίας, ο κ. Μπομ Μπενέντες, βγαίνει μέσα και κάνει αυτή την ομιλία που κάνει και λέει αυτά που λέει τον Ερντογάν. Και δεν τα λέμε εμείς αυτά. Μα αυτό θα σας εξηγώ. Και εσείς να μου λέτε ότι οι Αμερικάνοι είναι ουδέτεροι,
Μέσα σκοτεινή και λίγο χαρακτήρα. Θα σας πω τώρα, επειδή, η Αμερική επειδή σήμερα, ζούμε... ξέρετε, η Ελλάδα σήμερα έχει δύο, τρεις, να μην αδικήσω τη Γαλλία, έχει τρεις πολύ μεγάλους συμμάχους. Ο ένας σύμμαχος πρώτος λέει την ΗΠΑ, όποιος δεν το βλέπει είναι τυφλός. Ο δεύτερος σύμμαχος λέει τη Γαλλία, όπου με την αμυντική μας συμφωνία έχουν πλέον ηρεμία και ασφάλεια στο Αιγαίο. Και ο τρίτος σύμμαχός μας λέγεται Ισραήλ. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι αυτά τα τρία κράτη αποτελούν βασική ασπίδα των εθνικών συμφερόντων, είναι τυφλός. Να σας πω, Υπουργέ, επειδή ζούμε σε εποχή ακρίβειας και φτώχειας και υπάρχουν και τα δύο στην κοινωνία πλέον, μεγαλώνουν οι πλούσιοι και μεγαλώνουν και οι φτωχοί. Η μεσαία τάξη χάνεται εκ των πραγμάτων και λόγω των συγκυριών που ζούμε. Η Πολωνία πρόσφατα αποφάσισε να διεκδικήσει 1,3% για από τις αποζημιώσεις που διεκδικεί από τη Γερμανία. Σου λέει, διεκδικώ 1,3% αποζημιώσεις για όσα κάνουν οι Γερμανοί. Εμείς εδώ ως Ελλάδα θα πάρουμε ποτέ μια τέτοια απόφαση? Πρώτα απ' όλα, η είδηση δεν θα είναι αν διεκδικεί η Πολωνία. Η είδηση θα είναι αν πάρει και ένα ευρώ η Πολωνία. Καθίστε να πάρει ένα ευρώ και να το ξανασυζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συμμαχίσουμε και να μας έχει κάνει η Ελλάδα μαζί. Η Ελλάδα με απόφαση κυβερνήσεων Σαμαρά και υπογραφή του Χρήστου Αϊκούρα έκανε επιτροπή που μελέτησε το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτό έχει καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και την εισήγηση αυτή την έχει κάνει δεκτή ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος, πάλι έτσι ο Χρήστος Αϊκούρας, ως απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Άρα η Ελλάδα δύναται να διεκδικήσει αποζημιώσεις. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής σε αυτό το θέμα. Έχω ασχοληθεί πολύ, έχω κάνει και ερωτήσεις ως βουλευτής του λαού και μετά ως Νέα Δημοκρατία. Είναι θέμα με το οποίο έχω ασχοληθεί. Ίσως να έχουμε μια καλή πιθανότητα να πάρουμε χρήματα για το κατοχικό δάνειο. Γι' αυτό ναι. Γιατί αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο και θα μπορούσαν οι Γερμανοί να μας το πληρώσουν χωρίς να κινδυνεύσουν να την άξουν τη χώρα στον αέρα. Αλλά θέμα αποζημιώσεων από τη Γερμανία το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο στο τέλος της Γερμανία να το δεχτούν. Και να σου πω και το γιατί. Αν αρχίσουν όλες τις χώρες της Ευρώπης να ζητάνε αποζημιώσεις τη Γερμανία για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα και η πλούσια Γερμανία θα γίνει υπάμφτωχη. Δεν γίνεται. Υπουργέ μου, κλείνοντας το δικό σας σχόλιο και να σας ευχαριστήσουμε που είστε απόψε κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το 2023 να φέρει σε όλους υγεία, ευημερία και το κυριότερο πολιτική σταθερότητα. Εκλογές πότε θα έχουμε? Κοιτάξτε τώρα, από τον Μάρτιο και μετά νομίζω μπαίνουμε σε μια περίοδο Ιωνίου προεκλογική. Τώρα θα γίνει το Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Ιούνιο, δεν έχει σημασία. Αλλά από εκεί πέρα. Τώρα πια δεν μπορεί κανένα να πει για πρόορες εκλογές το Μάρτιο και μετά. Δεν συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή τρεις μήνες νωρίτερα από την προκαθορισμένη είναι πια η τετραετία. Άρα από εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός η Ελένη Ταχιάνη να πει Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Είναι λίγο πιο κοντά στο Μάρτιο τώρα από τον Απρίλιο. Όχι, για να γίνουν εκλογές Απρίλιο πρέπει να διαλυθεί η Βουλή το Μάρτιο. Άρα, αν λέμε εκλογές τον Απρίλιο, μιλάμε για ένα διαδικασία τον Μάρτιο. Δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα. Θα σε περίπου 40 μέρες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμήσατε απόψε. Καλή χρονιά και κάθε επιτυχία σας εύχομαι. Και εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία και με πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, με νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά και πάλι, Υπουργέ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Επανερχόμενοι θα έχουμε κοντά μας τον Αλέξη Μητρόπουλο και την κυρία Ριάδνη Νούκα για να δούμε και να σχολιάσουμε όλη την επικαιρότητα και ειδικά ο κύριος Μητρόπουλος θα μας πει και θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους. Διάλειμμα λοιπόν και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Socks. Οι New Socks, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Socks, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Socks είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Socks σας κάνουμε δώρο, άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο,
Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.